España, perifaña, nosotros no vemos que hacer. Genio, cambiar la salud también. Camarero, ya perifaña, nosotros no vemos que hacer. Ego y me go, sona y gorgo, libi y melo. Yo el dile yes, yo el cura pies, morina y brosta chemera. Lomos, el gentio. Εγάτε εδώ, παιδιά μου, να καλησπερίσουμε τις κυρίες, τους κυρίους και τα παιδιά και να πούμε την παράσταση που θα παρουσιάσει απόψε το θέατρο Σκιών. Κολλητήρης Καραγιοζόπουλος. Παρόν, Σβούρας Καραγιοζόπουλος. Παρόν, ωραία. Γατσουλίνος Καραγιοζόπουλος. Ραπάρ. Να μου ζήσεις ξετοιμασμένο μου ινόπνευμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι και παιδιά, απόψε θα παρουσιάσουμε το ηρωικό έργο «Ο Αθανάσιος Διάκος». Γέλια και χαρές. Ωραία. Ωραία, θαυμάσια. Ανανανα, έρχεται ο Πασάς. Κάτος κυρώνω. Ωραία. Καλωσορίσατε, πολυκεδωνεμένε Μουσταφά Εφέντη. Σε καλημερίζω, κύριε Αναστάσιε, σε καλημερίζω. Θέλω σας παρακαλώ να παρουσιαστώ εγώ και η κύριοι αξιωματικοί από εδώ εις τον πολυκεδωνεμένο τον Πασά της Λαμίας. Μάλιστα, περιμένετε να σας αναγγείλω, Πασάδες μου. Ποιος είναι? Εγώ είμαι πολυχρονεμένε μου Πασά που να πάρω το κακό σας ο καημένος. Σήμερα ήρθαν εδώ στην Λαμία 5 αξιωματικοί και θέλουν να παρουσιαστούν στην εξοχότητά σας. Πολύ ωραία. Ελωσρήσατε κύριοι αξιωματικοί. Πολυχρονεμένε μου Πασά, θέλουμε να μας δώσετε την άδεια για να πάμε τις ημέρες του Μπαϊράμ να γλεντήσουμε εις το χριστιανικό μοναστήρι η Αγία Τριάδα που λέγεται. Κύριοι, είναι αδύνατον αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω την άδεια να πάτε να γλεντήσετε σε μία εκκλησία. Πώς θα σας φαινότανε εάν οι χριστιανοί ερχόσανε να γλεντήσουν μέσα εις τον τζαμί? Μα τι λέτε, Πασά μου? Υποστηρίζετε τους γκιαούριδες? Δεν γνωρίζετε λοιπόν ότι αυτοί είναι άπιστοι? Ναι, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω αυτή την άδεια. Τότε θα πάμε μόνοι μας. Μπορείτε μόνοι σας να κάνετε ό,τι θέλετε. Ωχ, μανούλα μου, έφτασα στη Λαμία. Πρέπει να πάω γρήγορα να ειδώ το κύριο Αναστάσιο. Για να χτυπήσω. Κύριε Αναστάση. Μπαμπα, καλώς όρισες, καραγκιόζη μου καντιλανάφτη. Τι κάνεις? Καλά, ευχαριστώ. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τον Άγιο Ηγούμενο και όλους τους καλογέρους και ιδιαίτερος από τον Αθανάσιο Διάκο. Ήρθα εδώ στη Λαμία να ψωνίσω πράγματα για το μοναστήρι και μου είπανε να σου φέρω τα χαιρετίσματά τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Και ήρθες με την ώρα, λες και σε είχα ειδοποιήσει, διότι πρόκειται να έρθουνε πασάδες στο μοναστήρι. Πασάδες? Μάλιστα. Και τι θα κάνουνε, κύριε Αναστάση? Μη ρωτάς, καραγιώση.
θέλουν να έρθουν να γλεντήσουν. Γι' αυτό να τελειώσεις τις δουλειές σου γρήγορα από τη Λαμία και να πας να ειδοποιήσεις τον Άγιο Ηγούμενο και όλους τους καλογύρους ότι έρχονται με σκοπό για να γλεντήσουν και ίσως να γελιοποιήσουν την θρησκεία μας. Έρθος γρουσούζιδες κύριε Αναστάση, ας κάνουνε κανένα τέτοιο αστείο και θα τους περιμένω εκεί πέρα με το μπουγέλο. Ωραία. Λοιπόν, άντε στο καλό. Στο καλό καντιλανάφτη και πολλούς χαιρετισμούς. Μωρέ, θα πάρω το λιβανιστήρι και θα τους μουρλάνω όλους το ξύλο εκεί πέρα. Ας έρθουν εδώ, θα τους διορθώσω εγώ. Βέβαια. γεια σου κύριε Αναστάση. Στο καλό. Στο καλό. Ας τρέξω λοιπόν να πάω στο μοναστήρι να τα υπώ όλα. Ωχ, μανούλα μου, θα έχουμε ανακατοσούρες. Το είδα εγώ το όνειρο, παιδί μου. Όταν βλέπω και τη γανίζω, μαντοσικλέτες όλο φασαρίες έχουμε. Παππούλη, Άγιε Ηγούμενε. Καλώς όρισες, ευλογημένο μου τέκνο καντιλανάφτη. Γιατί είσαι θυμωμένος έτσι και το πρόσωπό σου είναι αγριεμένο. Μου είπε ο κύριε Αναστάσης από τη Λαμία ότι θα έρθουν εδώ καμιά διακοσαριά αξιωματικοί πασάδες και μπουλουπασάδες να γλεντήσουνε. Καλό σας κοπιάσουν, ευλογημένο μου παιδί. Φώναξε τον Αθανάσιο Διάκο και όλους τους καλογύρους εδώ για να τους το υπώ να περιποιηθούμε τους ξένους. Αθανάσιε Διάκο, Πάτερ Ισαΐα, Πάτερ Σπυρίδων, Πάτερ Μανώλη, ελάτε εδώ, σας θέλει ο Άγιος Ηγούμενος. Εδώ, εδώ. Εδώ είμαστε, Άγιε Ηγούμενε. Ακούστε, καλοί μου αδελφοί. Ο καντιλανάφτης μας φέρνει άσχημο μαντάτο από τη Λαμία ότι έρχονται εδώ Τούρκοι για να διασκεδάσουνε. Σκοπό θα έχουνε να μας γελιοποιήσουν, γι' αυτό πρέπει να μιλάμε με μεγάλη ευγένεια. Μάλιστα, Άγιε Ηγούμενε. Μόνο θα τους περιποιηθώ εγώ, όλους βέβαια. Πού είσαι, καντιλανάφτη Καραγιώζη? Εδώ είμαι, Διάκο. Για να δώσε, παρακαλώ. Θέλω, Καραγιώζη, να πας στην μητέρα μου να την παρακαλέσεις εκ μέρους μου να έρθει εδώ εις την εκκλησία. Να έρθει εδώ εις την εκκλησία. Αχ, μανούλα μου, τι να κάνεις στην εκκλησία. Για κοίταξε, όπλα πέφτουνε, Καραγκιόζη. Όπω! Για κοίταξε, Καραγκιόζη. Οι Τούρκοι έχουν κυκλώσει ένα ελληνικό μπουλούκι, αλλά οι Έλληνες χορεύουν. Τους χτυπάνε πανταχώθε. Πες τους να αφήσουνε το χορό να μην τους σκοτώσουνε. Να, τώρα οι γενναίοι Έλληνες άφησαν τον χορό και βάλανε εις το κυνήγι τους Τούρκους. Ένας πασάς έρχεται εδώ, θε. Πάπο, όχι, απού να έρχεται αυτός? Σας παρακαλώ, κύριοι, με κυνηγάνε δύο γενναίοι Έλληνες οπλαρχηγοί, ο Πανουργιάς και ο Διαβουνιώτης. Είμαι τραυματισμένος βαριά στο δεξιό πόδι. Εάν πέσω εις τα χέρια τους, με περιμένει ο θάνατος. Κρύφτε με, σας παρακαλώ. Καντιλανάφτη, κρύψε τον κύριο μέσα εις το κελί μου. Θανάση είναι Τούρκος. Κάνε αυτό που σου λέω. Καλά, ντε. Έλα από εδώ, κύριε, να σε πάω εδώ πέρα στο κελί. Έλα από εδώ. Από εδώ, ρε, μας έφυγε. Για να κάνουμε εδώ, ρε, πανουριά. Κατά το μοναστήρι. Ωνα, ένας καλόγερος απόξω. Δε μου λες, ρε, καλόγερε. Εδώ θε μόλις περάσαμε το διάσελο, μας έφυγε ένας Τούρκος πασάς. Μη πάει τον είδες και έκανε δόθε? Όχι, όχι, δεν τον είδα.
Τον έκρυψα! Ποιον έκρυψα, σωρέ! Στάσου, ρε! Πού βρεθήκανε τούτοι εδώ! Ρε, γιο, ρε! Τον Ταραμά, κύριε! Έκρυψα τον Ταραμά! Μου φαίνεται, ωραία Πανουριά, ότι ετούτοι εδώ είναι κατάσκοποι. Να τραβηχτούμε παραπέρα στη ραχούλα, να κρυφτούμε και να τους παρακολουθήσουμε. Να, ναι, έτσι να κάνουμε. Άιδε, γεια σας, σωρέ! Πού βρεθήκανε, μωρέ Διάκο, πού βρεθήκανε! Δεν προσέχεις καημένα καραγιώζη, άκουσε εδώ. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε τον τραυματισμένο Πασά εδώ. Θα το πάρεις μαζί να τον πάσεις στην μητέρα μου. Να την παρακαλέσεις να τον κρατήσει, να τον περιποιηθεί έως ότου γίνει το τραύμα του καλά και να φύγει. Πέσε και της αδελφής μου της Ελένης και του μικρού μου του αδελφού του Μήτρου να τον περιποιηθούνε όπως είμαι εγώ. Για να δω, κύριε, για να δω να σου πω. Σε θέλει ο Διάκος. Μάλιστα. Ακούστε, σας παρακαλώ. Επειδή δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε εδώ, θα σε στείλω με τον καντιλανάφτη εις την μητέρα μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, μου φαίνεται ότι ο κίνδυνος επέρασε προς τιμής. Θέλω να μου πείτε τα ονόματά σας. Να τα έχω κοιμήλιο μέσα εις την ψυχή μου που μου εσώσατε την ζωή. Ονομάζομαι Αθανάσιος Γραμματικός, είμαι σαφέτας. Είμαι Διάκος από τη Μουσουνίτσα της Δωρίδος. Και εμένα με λένε Καραγιώζη Καραγιωζόπουλο, καντιλανάφτης εδώ στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδου. Ωραία. Και εγώ, κύριε, ονομάζομαι Μελισσόβας. Είμαι πασάς του τουρκικού στρατού. Έλα από εδώ, κύριε Μελιψόνα, να σε πάρω στην πλάτη για να σε πάω κατευθείαν για το σπίτι. Ωραία, να φτάσαμε σιγά, κοντεύουμε να πάμε στο σπίτι, να πάρει οργή, να πάρει. Κυραμαρίο, μπα, παιδάκι μου, είσαι καντιλανάφτη. Ποιος είναι ετούτος ο ξένος άνθρωπος, ξένος και τραυματισμένος, βασανισμένος και ταλαιπωρημένος. Τον έστειλε ο Διάκος γιατί είναι τραυματισμένος στο πόδι, να τον επεριποιηθείτε εδώ και όταν γίνει καλά το τραύμα του να τον αφήσετε να φύγει. Επειδή όμως είναι άρρωστος, μου είπε η κυρά Μαρία να σφάξει ένα κοτόπουλο για να πιει το ζουμί του, και επειδή δεν κάνει να φάει κρέας, να το φάω εγώ το κρέας, καταλάβατε. Μπα, παιδάκι μου, και τι με θέλει στην εκκλησία ο Θανάσης? Μήπως, παιδί μου, συμβαίνει κανένα κακό? Μπα, έτσι κάτι ανακατοσούρες έχουμε, κάτι μπερδέματα. Δεν είναι τίποτα, περαστικά, κύρα Μαρία, περαστικά. Έλα εδώ, κόρη μου Ελένη, και εσύ, παιδί μου Μήτρο, να περιποιηθείτε τον ξένο ότου γυρίσω από την εκκλησία. Πάμε, καντιλανάφτη, τι πάμε, δεν θα φτιάξεις το κοτόπουλο? Πάμε που σου λέω, πάμε! Έλα, σιγά σιγά να πάω να φωνάξω εγώ το Διάκο. Να πάρει οργή, να πάρει, να περπατάω. Πήγαινε στη Λαμία, πήγαινε στο μοναστήρι, πήγαινε στο σπίτι της κυρά Μαρίας. Και να μην τρώω τίποτα, βαρέθηκα, παιδί μου. Καλύτερα να ήμουνα ηγούμενος παρά που είμαι καντιλανάφτης εδώ. Διάκο, Διάκο! Τι έκανες, καντιλανάφτη? Έλα, έρχεται η μάνα σου. Μπα, παιδί μου Θανάση, με κάλεσες για να έρθω? Ναι, καλή μου μητέρα, σε κάλεσα. Θέλω να σε παρακαλέσω να μου δώσεις τα άρματα του πατέρα μου, του γέρο γραμματικού. Μπα, παιδί μου, με την ευχή μου να πάω να στα φέρω. Ρε, το γρουσούζει το Θανάση το Διάκο, για άρματα ήθελε να τη ζητήσει, και εγώ νόμιζα ότι ήθελε τηγανίτες να φτιάξει. Να φάμε καμιά τηγανίτα, όπα. Κι όσο το της θυμάμαι, βέβαια της λιγουδεύουμε, μάλιστα. Έλα, Θανάση, έφερα τα άρματα του πατέρα σου. Πάρτα, παιδί μου, Θανάση. Οχο, να, ωρε, μπράβο, πα, του τα δίνει. Πάρτα, παιδί μου, τα άρματα, κι όπως ο πατέρας σου τα τίμησε και εσύ να τα δοξάσεις. Μάνα,
σου λέω δεν μπορώ τους Τούρκους να δουλεύω, θα πάρω τον τουφέκι μου να πάω να γίνω κλέφτης. Με την ευχή μου, διάκο μου, και με όλη την καρδιά μου. Καραγκιόζη, διάλεξε από τα άρματα τι θέλεις. Εγώ θα πάρω αυτή τη χαμομήλο που όταν την γαργαλάω θα ξεκαρδίζεται από τα γέλια. Έρχονται οι πασάδες. Εγώ, καντιλανάφτη, πηγαίνω μέσα, εσύ να τους υποδεχτείς. Ποιος είσαι εσύ, ωραία? Είμαι ο καντιλανάφτης εδώ του μοναστηριού. Φώναξε μας τον Αθανάσιο Διάκο να έρθει αμέσως εδώ. Αμέσως. Άγιε Ηγούμενε, Θανάση Διάκο, Πάτερ Ισαΐα, Πάτερ Εμμανουήλ, Πάτερ Σπυρίδων, ήρθαν εδώ οι ξένοι πασάδες και σας ζητάνε. Καλώς ορίσατε, πασάδες μου, περάστε σας παρακαλώ εις τον ξενώνα του μοναστηριού να σας περιποιηθούμε. Θέλουμε τον Διάκο να μας κάνει παρέα, να μας τραγουδήσει και εσείς να μας ετοιμάζετε φαγητά. Λέωρε, τον Διάκο θέλουμε. Καλοί μου πασάδες, ο καντιλανάφτης Καραγκιόζης είναι στην διάθεσή σας να σας περιποιηθεί. Ο Διάκος έχει άλλη εργασία. Θέλουμε τον Διάκο να μας περιποιηθεί. Να υπούμε και κανένα τραγούδι. Φέρτε μας κρασί, φέρτε μας καπνό, φέρτε μας ψωμί. Ορίστε οι καλογύροι, παρακαλώ, πάρα πολύ. Άρα πολύ να περιποιηθούνε τους ξένους μας. Τραγουδίστε, πασάδες μου, εδώ τραγουδίστε. Έτσι, οι γιαούριδες, τι είναι τούτα που έχετε εδώ? Ωραία, οι γιαούριδες. Είναι εικόνες, κύριε, εικόνες. Πετάξανε την Παναγίτσα όξο, όχου μανούλα. Αχ, Παναγίτσα μου, τι έπαθαμε οι κακομύριδες. Παραγιώσει. Ορίστε, κύριε, ορίστε. Ρε, γρήγορα, πενίρ, ψωμί. Δεν έχουμε, κύριε, δεν έχουμε. Ξέρω τι σου λέει ο αγάς. Μάλιστα, μη βαράς, γιατί άκουσε εδώ, θα πάρω το λιβανιστήρι και αλλή μονό σου, φουκαρά μου. Διακό. Έλα, Διάκο μου, δεν τους ακούς. Εδώ πέρα με βαράνε. Άγιε Ηγούμενε, περιμένουμε από σένα να μας πεις τι θα κάνουμε μπροστά σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Οι αλόθρησκοι αυτοί μας πετάνε τα εικονίσματα και μας προσβάλλουνε. Τι να κάνουμε λοιπόν? Εσύ, Διάκο, με τον καντιλανάφτη χτυπάτε τους κακούργους για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε τα ιερά της εκκλησίας. Γρήγορα, ωραία, γρήγορα, αγγίστε τους, ωραία. Καντιλανάφτη, πάρε το για τα γάνι μου. Εδώ μου τη χαμομήλω, εδώ, τάσου να πάω να χτυπήσω και την καμπάνα. Τι
περάσαμε για προδότες που επήγανε σε αυτό το μικρό σπιτάκι τον τραυματισμένο Τούρκο και περιμέναμε να δούμε τι θα απογίνει. Κι όχι τώρα, αυτό είναι θεριά. Κατέσφαξαν ρε τόσους πασάδες για να περιμένουμε εδώ να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ευλογημένο μου τέκνο, Αθανάσιε, πάρε τον καντιλανάφτη Καραγιός και εγώ θα πάρω τους γέροντες αδελφούς Καλογή, θα πάρω τα ιερά και όσια της εκκλησίας και θα τραβήξω κατά την Κιώνα. Εσείς κοιτάξτε να προσκοληθείτε σε κανένα κλέφτικο μπουλούκι. Πάμε από εδώ εμείς, Διάκο, στον τόπο, ρε. Όχου! Αχ, Μανώλα μου, Παπατραμάρα μου. Τι συμβαίνει, Καραγιώζη? Αυτός δεν είναι ο Διοβουνάς και ο Πανούργος? Όχ, Μανουλίτσα μου. Ναι, είναι οι καπεταναίοι. Θεωρέ, καλόγερε, σε είχαμε περάσει για προδότη την πρώτη φορά, αλλά εδώ βλέπουμε ότι εσείς είσαστε ήρωες, όσο εσύ γενέ καλόγερε, όσο κι άλλος ο κακομούτρης. Για μένα λέει ότι είμαι κακομούτρης, για μένα. Ας την οργή από εκεί, καλομούτρη. Ακούς, φίλε μου, να με λέει κακομούτρη. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Γενναίοι καπεταναίοι, όταν μας ζητήσατε να σας παραδώσουμε τον Τούρκο τον τραυματία, είχε προηγουμένως ζητήσει την προστασία της εκκλησίας και αυτό επράξαμε. Τώρα και εμείς με τη σειρά μας επιθυμούμε και σας παρακαλούμε να μας πάρετε μαζί σας. Άιντο ρε γενναίοι, Διάκο, πώς είναι το όνομά σου? Αθανάσιος γραμματικός ή μασαφέτας. Λοιπόν, εσύ αξίζεις, ρε, πολλά. Να σε κάνουμε οπλαρχηγό. Θα σε πάμε στο μπουλούκι του φοβερού κλέφτη του Σκαλτσοδήμα. Και σένα, ωραία καντιλανάφτη, θα σε κάνουμε πρωτοπαλίκαρο. Εμένα καλύτερα να με κάνετε μάγερα και να δείτε κάτι αγκούρο ντομάτο καημίδο σαν θέλω πίπερο σαλάτες που θα σας φτιάχνω εγώ. Από εδώ γενναίοι, από εδώ λοιπόν, να τραβήξουμε. Ρε Μανούλα, μωρέ, μπράβο. Θαυμάσια λοιπόν, μωρέ, θα πάμε μια χαρά. Από εδώ έχουμε διαταγή λοιπόν, από τον καπετάνιο, να ταμπουρωθούμε εις το γεφύρι της Σαλαμάνας. Εσύ τώρα που είσαι οπλαρχηγός, Θανάση Διάκο, θα μας προστάξεις τι θα κάνουμε. Γενναίοι Έλληνες, εδώ θα κρατήσουμε το γεφύρι να μην περάσουν πέρα τα στρατεύματα του Ομέρ Βριώνη και του Μεχμέτ Κιωσέ Πασά. Που είσαι εσύ, ωραί Καραγιώζη? Αλήστε. Έλα εδώ να φυλάξεις καραούλι απάνω εις το γεφύρι της Σαλαμάνας. Ωχ, Μανούλα μου, εγώ θα φυλάξω καραούλι. Ναι. Ωμπο, δεν είναι κανένας άλλος να φυλάξει. Εσύ εφύλαξες? Όχι. Τότε στήσαμε άλλη για άλλο, ναι. Έλεγα μπορείς να κάνει όλη η σειρά. Το να σου μάτι, ωραί. Μάλιστα. Θα το πετάξεις πέρα στο ποταμό. Το μάτι μου? Ναι. Το άλλο σου μάτι? Τι και το άλλο μου μάτι? Ναι. Θα το πετάξεις στον Πευκόνα και το άλλο μου μάτι. Ναι, ωραί. Το να σου αυτή, ωραί, στον ποταμό. Και τα τι? Και το άλλο στον Πευκόνα. Τη μύτη. Δεν χρειάζεται, ωραία. Πάρε, μπράβο, πλήβη. Δηλαδή μάτι και αυτή στον ποταμό? Ξέρω, αυτή και μάτι στον Πευκόνα. Ας κάτσω εδώ πέρα να φυλάξω. Να, να, κάποιος έρχεται εδώ, θε. Εδώ κάποιος έρχεται, που το κυνηγάνε. Ας, ας, τον τόπο! Τον τόπο, μη κουνιέσαι, μη κουνιέσαι, σε φάγα. Άι ρε, δε με γνώρισες ρε καντιλανάφτη, είμαι ο Μήτρος ρε. Ρε, του Διάκου αδελφός, πώς σε πέρασες δόθε? Άι το μάθω ότι πολεμάγατε εδώ και ήρθα για να σας βοηθήσω. Μπράβο Μήτρουση, μπράβο,
πέρασε εδώ ρε Μήτρο, ρε μανούλα μου, Διάκο, Διάκο. Καλώς τα δέχτηκες, ο αδελφός σου ο Μήτρος. Καλώς τον το Μήτρο, πώς επέρασες από το τουρκικό στρατόπεδο, ωραία αδελφέ μου Μήτρο. Άι αδελφέ μου, με κυνηγήσανε, πετσόκοψα κανένα δυο τρεις τουρκαλβανούς και πέρασα εδώ για να σας, να πολεμήσω κι εγώ. Άιντε, να είμαστε έτοιμοι παιδιά, γιατί ο κάμπος κοκκίνησε της Λαμίας από τα κόκκινα τουρκικά φέσια. Καπετάν Θανάση, τι είναι ρε Μπαλάσκα, μου φαίνεται ότι δεν είναι σωστό να καθίσουμε να πολεμήσουμε εδώ, εις την Αλαμάνα, τόσοι λίγοι που είμαστε, ούτε 200 δεν είμαστε, με 18.000 λένε ότι είναι η στρατιά του Ομέρ Μπριόνι και του Μεχμέτ και ο Σέπασα. Άκουσε, αδελφέ μου, εδώ πρέπει να πολεμήσουμε διότι έχουμε διατέχει να κρατήσουμε τους Τούρκους και πρέπει να κρατήσουμε και θα νικήσουμε γιατί οι Έλληνες πάντοτε νικάνε. Αρχίζουν και χτυπάνε. Όπω να! Άντσε! Τον τάπορε σπίτι! Τάπορε! Τον τάπορε! Άρε! Βάει! Αχ! Με σκοτώνεις ρε! Ο Μήτρος σκοτώθηκε, μην τον κλαις ρε, δεν σκοτώθηκε, δεν πέθανε ρε, σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ω Διάκο, σου κόπηκε το σπαθί σου. Τσακίστε τους ρε, τσακίστε τους ρε. Καπετάν Θανάση, καπετάν Θανάση, έλα, έλα ανέβα στο άλογο να φύγεις, κινδυνεύει. Μπορεί τώρα παιδιά, παιδιά, παιδιά. Ωχ, μανούλα. Ωι, μπο, πού είσαι ρε καρκανιόζι. Εδώ είμαι, μπαρμπούλι μου. Άι, πιάσανε το Διάκο ρε, δεν βλέπεις μπάρμπα, τι μεγάλο κακό πάθαμε, όχ, όχ. Άι, τι να κάνουμε καρκανιός. Έλα μπάρμπα, να πάμε να κρυφτούμε σε κανένα κανόνι και εμείς μέσα, να πάμε για τη Λαμία, να δούμε πού θα τον επάνε το Διάκο. Βέβαια, ωραία. Γεια σα γάμ. Ο ετούτο να είναι το Διάκο που σκοτώνει όλα τα Τούρκα αρβανίτσια. Οπό ρε, οπό ρε, αυτός είναι ο Διάκος. Είναι σε Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις, να προσκυνήσεις τον τζαμί, την εκκλησιά να αφήσεις. Πάτε κι εσείς και η πίστη σας, μορτάτες να χαθείτε, εγώ Γρεκός, γεννήθηκα Γρεκός, δεν αφαιθάνω. Ωραία τον γιαούρι, ωραία γρήγορα, να το βάλουμε στο φυλακή. Κύριε, φύγανε τον γιαούρι. Αχ, μανούλα, φτάσαμε μπάρμπα μου στη Λαμία. Όπως φαίνεται μπάρμπα, θα τον βασανίσουνε τον Διάκο. Που είσαι Χασάναγα, που είσαι Μελισσόβα, γεια σας, εδώ είμαι αγά, γρήγορα βασανιστήρια στον Γιαούρι.
Εάν δεν προσκυνήσει ο γιαούρης, θα τον εθανατώσουμε. Από εδώ, από εδώ, μπαρμπούλι, να κάτσουμε ως ότου περάσει η νύχτα. Μάλιστα. Κουράστηκα ή δυστυχής και πλέον δεν αντέχω, τα πόδια μου κλονίστηκαν λίγο να καθίσω. Ναι, μητέρα μου, ανάπαυσε τα μέλη σου λίγο, τρία ημερονύκτια περιπατείς και τρέμεις, αλλά ας δοξάσω τον Θεό, εφτάσαμε και χαίρε. Στην Λαμία είμαστε ενάτη πόλισμοι. Λοιπόν, ας τρέξουμε αμέσως, ανάπαυση δεν θέλω. Άδικα τρέχεις, μητέρα μου, κατά την ώρα τούτη που όλοι γλυκοκοιμούνται εκτός από εμάς. Μπορείς εδώ να ξεκουραστείς μέχρι να γλυκοφέξεις. Αχ, άραγες κόρη μου, τον διάκο μας θα βρούμε. Κρύψε, κόρη μου, το πάθος της ψυχής σου, γιατί αν ταράζεσαι και λησμονείς που είσαι, τον τίσιμο το αντρικό βεβαίως δε σε σώνει. Λυγή νέα δε χωρεί το άθλιο μου στήθος. Χαίρεσαι γιατί φτάσαμε, τον διάκο μας θα βρούμε ή το ψυχρό του μνήμα. Ως πότε, παλικάρια μου, θα ζούμε στη σκλαβιά, μονάχοι σαν λιοντάρια στους βράχους τα βουνά. Ακόμα ονειρεύομαι ή έχω τας αισθήσεις. Είναι η φωνή του διάκου μας, ο διάκος ζει ακόμα. Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Ναι, η φωνή του διάκου μου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Στη φυλακή αιχμάλωτος ως δυστυχή στενάζει και ελευθερία τραγουδεί, ελευθερία θέλει. Στον Πασά ας φέρουμε τα λύτρα, ο Ελένη. Ώρα καλή, γερόντισσα, εδώ, Θεέ, πού πηγαίνεις? Χριστιανή πολυπαθήσει, στο Πασά πηγαίνω. Από εκεί τώρα έρχομαι, μα ο Πασάς κοιμάται. Υπάρχει λόγος σοβαρός εις τον Πασά να σας παρουσιάσω. Εχμάλωτο, από τα δεσμά ζητάω να γλιτώσω. Εχμάλωτο ζητάς, αλλά αυτός ποιος είναι? Ο διάκος το παιδί μου. Του διάκου μητέρα είσαι εσύ, ο διάκος είναι ο γιος σου? Δε μου λες, Χριστιανέ, ο διάκος ζει ακόμα. Ησύχασε, ο διάκος ζει, αλλά είναι πληγωμένος. Περιμένετε πιο πέρα σε αυτή την καλύβα, ωστόσο ξυπνήσει ο Πασάς να σας παρουσιάσω. Πως μόνος, Αναστάσια, την προσευχή σου κάνεις για τους Έλληνες, εύχεσαι τους Τούρκους καταργέσαι. Ο αληθινός ο χριστιανός ποτέ δεν καταργέται και τους εχθρούς, να μη μισώ διδάσκει ο Χριστός μου. Λοιπόν, δεν είναι αληθινοί χριστιανοί εκείνοι που σφάζουνε και καίουνε αλίπητα τους Τούρκους? Ας αφήσουμε αυτά και πες μου, πού πηγαίνεις, πως είσαι ξύπνιος, Χασάν αγά, ετούτηνε την ώρα? Διαταγές μου έδωσε χτες ο Πασάς το βράδυ. Πηγαίνω δε εις τον στρατό να τα σκηνοποιήσω. Αναχωρούμε σήμερα τη νύχτα αυτή βεβαίως. Αλλά προς τον εχμάλωτον Χασάν αγά, τι λες? Είναι ακόμα ζωντανός, πως είναι οι πληγές του? Η χρυσαλίσπερη το φως και σύμπερη τον διάκο. Τον αγαπάς ο απίστε, το αίσθημά σου βλέπω, πλην η αγάπη σου αυτή θα σε εξολοθρέψει. Αγάπα τον πλησίο σου, μας λέγει ο Χριστός μας, και εγώ τον διάκο αγαπώ, το ομολογώ αφόβος. Σιώπα, και με κούρασες. Πολλές φορές το είπα, ότι βουλούς σας θέλουμε τυφλούς και αναισθήτους. Οι λόγοι σας την πίστη μας συχνά μας εξυπρίζουν και σε στιγμή παραφοράς ως λάτρης του Μουάμεθ
θα ανάψω την πιστόλα μου κατά της κεφαλής σου. Τι θέλεις, Αναστάσιε, απρόσκλητος, πώς ήλθες? Σήμερα έφτασε εδώ χριστιανή γραία, η οποία επιθυμεί να παρουσιαστεί εμπρός σου για εχμάλωτο να σε παρακαλέσει. Ενόμισα δε χρέος μου να σου το αναγγείλω. Εχμάλωτο ζητεί αυτή, αυτός δε ποιος είναι? Θρηνούσα, μου είπε ο Πασά, τον διάκο ότι θέλει. Διάκο η μάνα είναι εδώ ρε, κι εγώ δεν το γνωρίζω. Και πού ευρίσκεται αυτή? Για πες μου που είναι η σκύλα που γέννησε ιόν εν άγριο θηρίο. Μην μου αναφέρεις οδυρμούς και στεναγμούς της γραίας. Εκεί στην καλύβα κάθεται, οδύρεται, στενάζει και περιμένει κλαίουσα να την δεχτείς εμπρός σου. Λανθάνεις, Αναστάσιε, ανέλεος γυρεύεις. Πήγαινε τώρα, φέρε μου του διάκου τη μητέρα. Ορίστε, ελάτε να παρουσιαστείτε εις τον Πασά. Ο ψυχογιός να περάσει εμπρός να αφήσει εις τον Πασά το σακούλι με τα λίτρα. Σε ευχαριστώ, σε ευγνωμονώ, γιατί εκαταδέχτης ενώπιον σου να φανώ και να δεχτείς τα λίτρα. Πολλές ημέρες σαν κι αυτή να έχεις χαρμοσύνες για να κάνεις ευτυχής τας δυστυχής μητέρας. Συ πρώτα γίνω ευτυχής κι άφησε τα σάλα. Αλλά ο Αναστάσιε, ποιος είναι αυτός ο νέος? Παιδίον είναι, ορφανός και ψυχογιός μου είναι. Ναι, ως ψυχογιό τον έλαβα πλησίον. Σιώπα, σιωγραία, άκουσε σιω ψυχογιέ. Ποιο είναι το όνομά σου? Ποια είναι η πατρίδα σου? Δήμο με λένε. Ο Πασά, ετών 19. Είμαι Πελοποννήσιος, επώνυμον δεν έχω. Το διάκο μου, το τέκνο μου, δεν θα μου το χαρίσεις? Όχι, αδύνατα ζητάς, αδύνατα ζητάς. Ας φιληθούμε ζωντανοί, ο διάκος ζει ακόμα. Τι με κρατάς ρε, τι με κρατάς? Εις τα δεσμά, προς τι με βασανίζεις? Εδώ σκληρέ, τι με έφερες μαλισίδες φορτωμένο? Τι θέλησες τα σπλάχνα μου άγρια να σπαράξεις και της Αγίας Φύσεως τους νόμους να εμπέξεις? Θεό, ψυχή και αίσθημα, δε σέβεσαι θηρίο? Θεό, ψυχή και αίσθημα, τα πάντα έχω διάκο. Αν αρνηθείς την πίστη σου θα δεις τι φίλος είμαι. Για πες μου τα αποφάσεις, η ώρα πλησιάζει. Θάνατο θέλεις ή ζωή, χριστιανός ή Τούρκος? Πολλές φορές ρε το φώναξα και τώρα το φωνάζω. Θάνατο θέλω, χριστιανού και Τούρκος δεν θα γίνω. Γρήγορα ρε τον γιαούρι, γρήγορα εις τη φωτιά. Ψήστε το ρε, ψήστε το. Ωρε, για είδες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα που ανθίζουν τα κλαδιά και ο κάμπος πρασινίζει, άκου πως βροντά τα όπλα του Άρης και υπερπατρίδος πόλεμο πανταχούς αλπίζει. Ο μπόρε τον γιαούρι ένα όχορε δε θα το ακούω. Πριν έμπω εις το ποίημα ηρών των Ελλήνων να σταματήσει η μουσική να ψάλω εγώ τον ύμνο. Στα 1804 και στο 21 για μας αδέλφια οι πατέρες μας χύσανε τόσο αίμα. Δε μας τρομάζει σκιά του Μπότσαρη του Μάρκου ή της Λαμίας το σουβλί που εσούβλησαν το διάκο. Έβιε θαλασσομάχοι ήρωες Μιαούλη και Κανάρι, εσείς αρμάδες κάψατε για να μη ζούμε δούλοι.
ζήτω, ζήτω η Ελλάδα. Γεια σας, παιδιά, και η παράσταση Αθανάσιος Διάκος του Μιχόπουλου έλαβε τέλος.